Ρα στην εφημερίδα. Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Απόψε δεν είναι μαζί μας ο κύριος Μιχαλόπουλος, βρίσκεται εκτός Αθηνών. Είναι μαζί μας ο κύριος Στέλιος Κακαβέλας, δημοσιογράφος, ποιος ανήκει στους διαμαρτυρωμένους, στους ευαγγελικούς συγκεκριμένα, και ζήτησε να κάνουμε διάλογο πάνω στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ορθοδοξίας και Ευαγγελικών. Κάναμε ένα διάλογο την προηγουμένη Δευτέρα. Σήμερα θα συνεχίσουμε. Ο διάλογος θα γίνει με τρόπο πολιτισμένο. Δεν έχει σκοπό ούτε ο Ορθόδοξο να εξουθενώσει τον Ευαγγελικό, ούτε ο Ευαγγελικό να εξουθενώσει τον Ορθόδοξο. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε την αλήθεια. Και όταν υπάρχει η καλή προαίρεση και η ταπείνωση και ευρεθεί η αλήθεια, θα υποταχθεί όποιος βρίσκεται στην πλάνη στην αλήθεια. Κύριε Κακαβέλα, σας ακούμε. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Είπα και την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Δευτέρα, ότι δεν βρίσκομαι εδώ ούτε ως εκπρόσωπος κάποιας κινήσεως ή κάποιας εκκλησίας. Απλώς, όταν απεχώρησα από την Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι μελετώντας το Λόγο του Θεού, διεπίστωσα ότι ορισμένα πράγματα δεν με ικανοποιούσαν. Τίποτα άλλο. Δεν έχω τίποτα εναντίον ούτε της Ορθοδοξίας και πολύ περισσότερο με τους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους που ανήκουν στην Ορθοδοξία. Θέλω να κάνω λοιπόν την εξής διευκρίνηση. Δεν εκπροσωπώ καμία κίνηση, δεν εκπροσωπώ καμία εκκλησία απέναντίας. Ήταν αυτόβουλη η απόφαση, προσωπική μου απόφαση, χωρίς να το γνωρίζει κανείς. Σε τηλεφώνησα στον κύριο Μιχαλόπουλο, ο οποίος ευγενέστατα μου είπε γιατί να μην ακουστεί και μια άλλη φωνή. Εγώ είμαι αιρετικός εντός εισαγωγικών κατά την Ορθόδοξη πίστη. Και κατόπιν τούτου μου είπε ο κύριος Μιχαλόπουλος, θέλεις να έρθεις? Λέω, έρχομαι, ευχαρίστως. Και με πήρε το πιο προηγούμενο Σάββατο στο τηλέφωνο και μου είπε, έρχεσαι την Δευτέρα. Ευχαρίστως, έρχομαι, και ήρθα και κάναμε μια συζήτηση εδώ με τον αγαπητό και σεβαστό τον κύριο Σωτηρόπουλο απάνω σε ορισμένα θέματα της γραφής. Εκείνο που είπα την προηγούμενη φορά, για όσους δεν με άκουσαν, το δικό μου το πιστεύω είναι το εξής. Δέχομαι μόνο ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και είπα ακόμα ότι πιστεύοντας, αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, πιστεύοντας εις τον Ιησού Χριστόν, εις το έργο που έκανε απάνω στο Σταυρό και αποδεχόμενος αυτή τη θυσία, λέει ο Λόγος του Θεού ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας, δικαιωνόμαστε, και στην Εφεσίους είπα β10, λέει, κατά χάρη είστε σωσμένοι, όχι από έργα, για να μην καυχηθεί κάποιος ότι ξέρεις με τα έργα μου θα πάω στον ουρανό. Αυτό βασικά σε πολύ χοντρές και γενικές γραμμές. Θέλω να επαναλάβω για μια φορά ακόμη, μην υπάρξει καμιά παρεξήγηση, ότι δεν έχω ούτε ζήτησα την έγκριση καμιάς εκκλησίας, απλώς η ταυτότητά μου υποχρεωτικά γράφει Ευαγγελικός. Όπως και επειδή ήμουν παλιά εκδότης και είχα μια επιχείρηση εκδοτική που έβγαζα εφημερίδες και έγραφα φυσικά, η ταυτότητά μου λέει ότι είμαι δημοσιογράφος. Αυτά όμως δεν έχουν ισχύ για τα πράγματα του Θεού, το τι λένε ταυτότητες. Στον ουρανό θα πάμε, Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Διαμαρτυρώμενοι, διότι οι διαμαρτυρώμενοι είναι το τρίτο δόγμα. Και ως γνωστόν, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών συμμετέχουν και τα τρία δόγματα. Και οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί και οι Διαμαρτυρώμενοι. Μάλιστα. Κατόπιν τούτου λοιπόν είπα εντός εισαγωγικών διαμαρτυρώμενος, διότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου διαμαρτυρώμενο. Υποχρεωτικά ανήκω στο δόγμα των Ευαγγελικών, πιστεύω αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και είμαι πρόθυμος σε οποιαδήποτε ερώτηση του αγαπητού και σεβαστού κυρίου Σωτηρόπουλου να απαντήσω, όπως εκείνος μου δήλωσε ότι θα απαντήσει σε όποια δική μου απορία και ερώτηση. Και από εκεί θα κρίνετε εσείς και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κακαβέλα, παρακαλώ. Είπατε ότι εφήγατε από την Ορθοδοξία. Ναι, αφού φύγατε από την Ορθοδοξία,
ασφαλώς αγγίχεται σε μια άλλη ομολογία, στην ομολογία των Προτεσταντών ή διαμαρτυρωμένων και πιο συγκεκριμένα στο λόγο των Ευαγγελικών. Ναι. Δεν είναι αναγκαστικό ότι γράφεστε Ευαγγελικός, είναι φυσικό, εφόσον δεν είστε Ορθόδοξος, να αγγίχεται σε κάποια άλλη ομολογία. Μάλιστα. Είπατε ότι στηρίζεστε στο Λόγο του Θεού. Μάλιστα. Υπάρχουν σήμερα στον κόσμο χιλιάδες ομολογίες. Δηλαδή έχει ο χριστιανικός κόσμος κατατιμηθεί σε χιλιάδες κομμάτια. Ένα από αυτά τα κομμάτια είναι η Ευαγγελική. Και όλες οι ομολογίες, όλες οι παραφιάδες του Προτεσταντισμού και ο Παπισμός και η Ορθοδοξία, όλοι ισχυρίζονται ότι στηρίζονται στο Λόγο του Θεού και κατέχουν την αλήθεια. Δεν είναι το ζήτημα ότι αν κρατούν οι Ορθόδοξοι, οι Παπικοί, οι χιλιάδες ομολογίες των Προτεσταντών στα χέρια τους στην Αγία Γραφή. Το ζήτημα είναι ποιος εξηγεί σωστά την Αγία Γραφή. Όταν εξηγούμε σωστά την Αγία Γραφή σε ζητήματα πίστεως, είμαστε σωστοί χριστιανοί. Εάν εξηγούμε εσφαλμένα την Αγία Γραφή σε ζητήματα πίστεως, τότε είμαστε αιρετικοί, γιατί η Γραφή γνωρίζει τη σωστή πίστη και την πλάνη η αίρεση. Μιλάει για αιρέσεις απολίας. Και εμείς ασφαλώς παραδεχόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρ. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Θεωρούμε ανεπαρκή τα έργα μας για να σωθούμε. Μάλιστα. Με το σπαθί μας, να εκφραστώ έτσι, δεν μπορούμε ασφαλώς να σωθούμε. Σωστά. Χρειάζεται το έργο του Χριστού, η θυσία του Χριστού για να σωθούμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η πίστη μας πρέπει να είναι απλώς νοησιαρχική, λογοκρατική πίστη. Η πίστη πρέπει να είναι δύναμη προς πνευματική ζωή, ρίζα πνευματικής ζωής, διότι και τα δαιμόνια πιστεύουν. Και φρύτου. Αλλά δεν σώζονται τα δαιμόνια. Εμείς για να σωθούμε χρειάζεται να έχουμε ζώσα πίστη, ενεργό πίστη, πίστη διαγάπης ενεργουμένη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος και είπαμε στην προηγουμένη εκπομπή. Μάλιστα. Πίστη η οποία εκδηλώνεται με έργα αγάπης. Ούτε η πίστη μόνη της καταξιώνεται, ούτε τα έργα μόνα τους καταξιώνονται στο χριστιανισμό, αλλά η πίστη καταξιώνεται εάν δεν είναι νεκρά, δεν είναι χωρίς έργα αλλά με έργα, και τα έργα καταξιώνονται αν είναι καρπή της πίστεως. Μάλιστα. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει περισσότερο την πίστη, εξέρει περισσότερο την πίστη. Ο Απόστολος Ιάκωβος εξέρει περισσότερο τα έργα και λέει η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Και σε ένα χωρίο το οποίο ανέφερα στην προηγουμένη εκπομπή, συνδυάζεται και η πίστη και τα έργα. Εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Πίστη η οποία εκδηλώνεται με έργα αγάπης. Ο Χριστός κατά την ημέρα της κρίσεως θα κρίνει, λέει, τους ανθρώπους έκαστον κατά τα έργα αυτού. Το λέει. Δεν θα κριθούμε μόνο κατά την πίστη μας, αλλά και κατά τα έργα. Μάλιστα. Και ενώ τα έργα μόνα τους, χωρίς την πίστη, είναι ανεπαρκή να μας σώσουν, με την πίστη όμως αποκτούν αξία και από τα έργα που κάνουμε θα καθοριστεί και ο βαθμός της σωτηρίας και της δόξης που θα έχει ο καθένας. Ο Παύλος που έκανε μεγάλα έργα και πολλά έργα θα έχει μεγαλύτερη σωτηρία, μεγαλύτερη δόξα. Μάλιστα. Συμφωνούμε σε αυτά. Ναι. Τώρα να έρθουμε. Όχι, μια διευκρίνηση από αυτού. Ναι. Ο ληστής απάνω στο Σταυρό, ναι, δεν πρόλαβε να κάνει έργα ο καημένος. Ναι. Έκανε απλώς διαπίστωση, Κύριε. Ναι, σωστό. Το Κύριε πάνω να πει. Ναι. Όταν αναγνώρισε. Αλλά εμείς δεν είμαστε καθυλωμένοι πάνω, όχι, στο Σταυρό. Όχι. Εμείς έχουμε ελεύθερα, όχι, τα χέρια και τα πόδια και πρέπει να τρέξουμε και πρέπει να κουνήσουμε τα χέρια να κάνουμε έργα. Μάλιστα. Ο παράλυτος να μην κάνει έργα. Να μου επιτρέψετε πριν
μου λύσετε μια απορία, να μου επιτρέψετε με πολύ λίγα λόγια να σας πω μια πρόθεση. Συντόμως μόνον, επειδή ο χρόνος είναι, όπως λέει ο Απόστολος, συνεσταλμένος, περιορισμένος. Να μην το πω τότε. Όπως θέλετε, κύριε Κακαβέλα. Ας αφήσω. Ήθελα να πω μια περίπτωση που ξέρω πάρα πολλές, μια περίπτωση ανθρώπου ο οποίος εσώθηκε την τελευταία στιγμή. Και το τελευταίο δευτερόλεπτο, για να περάσει από τον αμαρτωλό η έννοια του Θεού και συμβεί μέσα στη συνείδησή του νυγμός μετανοίας. Στην καρδιά του. Ναι, στη συνείδησή του. Ναι. Η καρδιά, η συνείδηση. Η καρδιά είναι εκείνη η οποία δέχεται. Λέει συμφωνώ. Με την καρδιά σου. Ναι, αυτό που λέει άλλωστε. Το στόμα σου ομολογεί. Η καρδιά πολλές φορές σημαίνει συνείδηση. Το ίδιο είναι πράγμα. Όχι, με συγχωρείτε, ναι. Διαφωνώ. Και ενώπιον αυτού λέει πίσω με την τασκαρδία Σιμών, ίσον τα συνειδήσεις, θα καθησυχάσω με τα συνειδήσεις. Είναι στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου. Είναι η πρώτη διαφορά μας. Ναι. Πουθενά και προς Ρωμαίους επιστολή, επειδή τη μελετάω, το είπαμε και τάλι. Είπα πρώτη καθολική του Ιωάννου. Ωστε. Πρώτη καθολική του Ιωάννου λέει ότι πίσω μεν ενώπιον αυτού τα καρδία Σιμών. Λοιπόν, εάν αγαπούμε το Θεό και κάνουμε και τα καλά έργα, θα καθησυχάσω με τα καρδία, δηλαδή τα συνειδήσεις μας ενώπιον του Θεού, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Τις παροιμίες τις οποίες κατέχετε, τι λέει ο Θεός, λέει «Ιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου». Ίσον την καρδιά σου. Οι λέξεις, η καρδιά είναι το κέντρο. Οι λέξεις καρδία της βουλήσεως. Ως εβραϊκή έννοια, μάλιστα, άλλοτε σημαίνει την καρδιά σαν έδρα του συναισθηματικού κόσμου, όπως στην ελληνική γραμματεία. Άλλοτε σημαίνει τη συνείδηση και άλλοτε σημαίνει τον όλο εσωτερικό άνθρωπο, την ψυχή που λέμε. Μάλιστα. Οι λέξεις είναι πολύ σήμαντες μέσα στη γραφή. Είναι πολύ σήμαντες. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Όχι, τώρα. Όχι, δεν είναι το θέμα μας, αλλά το θέμα μας είναι ότι αν δεν ξεκαθαριστεί το ένα-ένα, να μην πάμε παρακάτω. Ασφαλώς, λέει ο Παύλος, ναι, εάν με την καρδία σου πιστέψεις και με το στόμα σου ομολογήσεις, έτσι, λέει ο Λόγος Θεού. Πρέπει στην καρδιά μου, έτσι, με το μυαλό, όλοι πιστεύουν. Ναι. Αλλά με την καρδιά θέλω να δω τι γίνεται. Με την καρδιά. Με την ψυχή εννοεί, γιατί η καρδιά είναι ένας μυς. Χώρος. Όχι, δεν μιλάμε για την ακριβώς. Την πνευματική καρδιά. Ακριβώς. Συνεννοούμε. Λέμε. Αλλά αυτά που λέμε. Σημαίνει η τα λέμε για αυτούς που μας ακούνε. Η καρδιά εδώ, όταν λέει ο Παύλος πλέον να πιστεύεις με την καρδιά και να ομολογείς με το στόμα, εννοεί καρδιά την ψυχή. Μάλιστα. Τον έσω άνθρωπο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ευρυτάτη η έννοια της λέξης καρδία στα εβραϊκά. Λοιπόν, τέλος, να πιστεύουμε με την καρδιά μας και να ομολογούμε με το στόμα μας. Μάλιστα. Αλλά φυσικά να πιστεύουμε σωστά, όχι αιρετικά. Ναι, αλλά να δούμε το ένα άλλο θέμα, δηλαδή το ίδιο θέμα. Ναι. Εάν δεν αποδεχτώ οποιοδήποτε δόγμα, εάν δεν αποδεχτώ, να πάρω τον παπισμό για να μην καταφεύγω ούτε στην Ορθοδοξία ούτε στους Ευαγγελικούς. Τον παπισμό να πάρουμε, ναι, τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ναι. Είναι Παναγιολάτρες, τίποτα άλλο. Ένα λεπτό. Μαριολάτρες. Ναι. Μαριολάτρες. Εδώ όμως το ο λόγος είναι μία από τις διαφορές που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι με τους παπικούς. Ότι είναι Μαριολάτρες. Ωραία. Εμείς τιμόμεν τη Θεοτόκο ως μητέρα του Θεού, ως και χαριτωμένη, ως ευλογημένη εν γυναιξή, αλλά όχι ως Θεόν. Ναι, γιατί στο διότι πιστεύω που είναι. Φύση Θεός είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το πιστεύω, το δικό σας και το δικό μας. Αυτό το πιστεύω έχουμε. Ναι. Αλλά εδώ μέσα στον λόγο του Θεού. Έφτασαν στα άκρα οι παπικοί. Ναι. Οι παπικοί υπερτιμούν τη Θεοτόκο. Οι Προτεστάντες υποτιμούν τη Θεοτόκο. Όχι, θα τα εξηγήσουμε. Οι Ορθόδοξοι ούτε υποτιμούν, ούτε υπερτιμούν, αλλά τιμούν. Τιμούν δεόντως και πρεπόντως. Εγώ θέλω να διευκρινίσω από την πλευρά τη δική μου το εξής. Πρώτον, ότι τη μητέρα του Κυρίου την σεβόμαστε, δεν την επικαλούμεθα διότι δεν είναι πανταχουπαρούσα, τίποτα άλλο. Με δύο λόγια. Ακούστε, μόνο πατήρι ο Θεός. Να πω σε αυτό κάτι, κύριε Στέλιο. Να πείτε και να συνεχίσω. Η Παναγία δεν είναι πανταχουπαρούσα, όπως δεν είναι πανταχού παρόντες και οι άγγελοι. Είναι οι άγγελοι πανταχού παρόντες. Οι άγγελοι. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα, εις υπηρεσία είναι αποστελόμενα. Είναι πανταχού παρόντες. Όχι, αν τον στείλει τώρα εδώ έναν άγγελο με φυλάει. Δεν είναι στην Αμερική. Όχι, όχι, όχι. Αν είναι στην Αμερική, ο άγγελος δεν είναι εδώ. Όχι, μάλιστα. Ο δικός μου άγγελος είναι εδώ τώρα. Ωραία, πολύ ωραία. Όπως οι άγγελοι δεν είναι πανταχού παρόντες, έτσι και η Παναγία, σαν πεπερασμένο όν, δεν είναι πανταχού παρούσα.
πανταχού παρούσα είναι οι θεότες. Πανταχού παρόντες είναι οι τρεις, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Αλλά τι λέγει το Καταλουκάν Ευαγγέλιο? Ναι, αλλά δεν μου αφήσατε να ολοκληρώσω. Εγώ να ολοκληρώσω και θα ολοκληρώσετε κι εσείς. Με κόψατε. Όχι, είπατε όχι, θα σας απαντώ σε αυτό που είπατε. Είπατε δεν το ολοκληρώσατε. Είπατε δεν επικαλείστε την Παναγία. Σε αυτό θα απαντήσω και θα ολοκληρώσετε. Είπατε δεν επικαλείστε την Παναγία, επειδή η Παναγία δεν είναι πανταχού παρούσα. Όχι, άλλο είπατε. Εκτός από αυτό. Την υποτιμούμε. Το είπατε αυτό. Δεν την υποκαλούμε. Είπατε και κάτι άλλο. Εμείς είπατε οι διαμαρτυρόμενοι. Εγώ προσωπικά. Ναι, ναι, εσείς προσωπικά. Εμένα, δεν επικαλείστε, είπατε, την Παναγία. Ναι. Διότι δεν είναι πανταχού παρούσα για να σας ακούσει όταν μάλιστα την επικαλείστε. Έτσι. Σε αυτό θα το αναιρέσω. Με τη γραφή. Αν το αναιρέσετε. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Ξέρω. Ο Κύριος λέγει ότι χαρά γίνεται εν ουρανό ενώπιον των αγγέλων, χαίρον δηλαδή οι άγγελοι, οι άγγελοι δεν σώζεται μια ψυχή όταν σώζεται, όταν μετανοεί ένας αμαρτωλός πάνω στη γη. Και οι άγγελοι δεν είναι πανταχού παρόντες. Όταν όμως, προσέξτε, μετανοήσει ένας αμαρτωλός πάνω στη γη, το οι άγγελοι όλοι πληροφορούνται τη μετανιά του και χαίρον και αγάλλονται. Όπως λοιπόν οι άγγελοι, χωρίς να είναι πανταχού παρόντες, πληροφορούνται τη μετάνοια ενός αμαρτωλού της γης, έτσι και η Παναγία, χωρίς να είναι πανταχού παρούσα, πληροφορείται τις επικλήσεις. Προσέξτε, όπως οι άγγελοι με τη δύναμη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, πληροφορούνται ότι ένας μετενόησε πάνω στη γη και χαίρουν, έτσι και η Παναγία με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος πληροφορείται. Εδώ στη γη, με τα ραντάρ, πληροφορούμεθα τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται στην Αυστραλία, τι γίνεται στην Κίνα αυτό στιγμή. Φανταστείτε πόσο τελειότερα είναι τα μέσα των επικοινωνιών και δεν έχει στον ουρανό. Ναι. Όπως οι άγγελοι πληροφορούνται, έτσι και η Παναγία. Αυτό είναι μια άποψη και μια θέση δική σας. Όχι, δεν βγαίνει. Δεν είναι δική μου άποψη. Δεν βγαίνει. Οι άγγελοι λέει χαίρον στον ουρανό όταν μετανοεί ένα στη γη. Πού το ξέρουν οι άγγελοι? Να μου δώσετε μια εξήγηση τότε από αυτού. Γιατί σε όλη την Αγία Γραφή, μετά από την ανάληψη και ανάσταση του Κυρίου μας στους ουρανούς, ούτε στις πράξεις των Αποστόλων, ούτε σε καμία επιστολή δεν αναφέρεται η Αγία Μητέρα του Κύριου. Πουθενά δεν αναφέρεται. Ο Θεός που μας έδωσε την Αποκάλυψη. Στις πράξεις δεν αναφέρεται η Παναγία? Ένα λεπτό, να μου το πείτε πού. Εκεί λέει στο υπερό των Ιεροσολύμων, περίμεναν το Άγιο Πνεύμα. Το διαβάζετε? 120, θα το διαβάσω. 120 ψυχές. Και μεταξύ αυτών η μήτυρ του Ιησού. Μου το διαβάζετε? Βεβαίως. Αν θέλετε. Ναι. Στις πράξεις των Αποστόλων. Στις πράξεις των Αποστόλων. Για να το εξαντλήσουμε αυτό το θέμα. Η μήτυρ να του Ιησού. Μάλιστα. Βεβαίως. Στις πράξεις. Στις πράξεις, βεβαίως. Αλφα. Είσαστε, ναι. Αλφα. Μάλιστα. 14. Μάλιστα. Ούτε πάντες ενέμεναν. Ναι, ναι, στην προσευχή και στη δέηση μετά των γυναικών, μαζί με γυναίκες και την Μαρία, τη μητέρα του Ιησού, μετά των αδελφών αυτού, μετά των αδελφών αυτού και μαζί με τους αδελφούς αυτού. Τη μητέρα του Ιησού και τους αδελφούς σήμερα, αυτού. Και τις γυναίκες. Όχι τα τέκνα της Μαρίας, δεν λέγεται τέκνα Μαρίας. Και τους αδελφούς του Ιησού. Βλέπετε λοιπόν, κύριε Στέλιο, είπατε πρωτήτερα ότι πουθενά στις πράξεις δεν αναφέρεται το όνομα. Όχι, δεν αναφέρεται με την έννοια την εξής. Ότι να μας παραπέμπει κάπου μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, ναι, να λέει ή ο Κύριος ή οι μαθητές ή οι Απόστολοι να λένε ότι στην μητέρα του Ιησού να απευθυνθείτε ή θα απευθυνόμεθα στη μητέρα του Ιησού. Ασφαλώς. Μόνο στον Κύριο μας λέει να απευθυνόμεθα. Προσέξτε. Τότε γιατί να πάω στον Κύριο? Δεν λέει μόνο στον Κύριο. Το μόνο αυτό το προσθέτετε εσείς. Δεν το προσθέτω. Βρέστε ένα χωρίο που να λέει στην προσευχή πρέπει να επικαλούμεθα μόνο τον Κύριο. Λέει το Πατερημόν. Να πω κάτι άλλο που λέει ο Παύλος. Να πείτε. Ο Παύλος προσευχόταν στον Κύριο απευθείας. Μάλιστα. Έβαζε όμως και τους πιστούς να μεσολαβήσουν για αυτόν στον Κύριο και έλεγε συναγωνίσαστε με εν τις προσευχές ημών υπέρ ημού προς τον Κύριο. Ναι. Δηλαδή ο Παύλος, ναι, έβαζε και απευθυνόταν στους πιστούς και έλεγε, ναι, προσευχηθείτε στον Κύριο για μένα. Ναι. Εάν λοιπόν ο Παύλος επικαλείται τις προσευχές των Αγίων, των πιστών ανθρώπων, γιατί εμείς να μην επικαλούμεθα
τη βοήθεια της Παναγίας που είναι ανωτέρα όλων. Δεν το λέει, γιατί ναι, ο Θεός μας έδωσε τη χαμανάγκη. Εφόσον λέει το άλλο, ότι ο Παύλος ζητούσε, απευθυνόταν στους πιστούς και ζητούσε τη βοήθειά τους στις προσευχές, γιατί πολύ περισσότερο να μην απευθυνόμαστε, δηλαδή, στην Παναγία. Αυτό εξυπακούεται. Ασφαλώς. Λοιπόν, να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν παίρνω σειρά. Παίρνετε, ορίστε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πολλά πράγματα τα συμπεραίνει η Γραφή. Πολλά. Από το, ναι, πολλά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πέστε μου. Ένα παράδειγμα. Ό,τι υπάρχει ανάσταση νεκρών, είπε ο Χριστός, ναι, αποδεικνύεται ακόμη και από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης στη Γένεση. Πώς αποδεικνύεται? Ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών. Μάλιστα. Ο Θεός, λέει, παρουσιάστηκε στο Μωυσή και είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ». Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Ναι. Είχαν πεθάνει ο Αβραάμ, ναι, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ προαιώνων. Και όμως ο Θεός είπε στο Μωυσή: «Εγώ είμαι». Μα το επικαλείται και ο ίδιος ο, ναι, Κύριος αυτό. Όμως, προσέξτε τι θα πω. Δεν το επικαλείται ο ίδιος ο Κύριος. Ναι, ακριβώς, αλλά γιατί το λέω εγώ τώρα γιατί αυτό. Γιατί το λέτε? «Εγώ είπε είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ». Δεν λέει «ήμουν όταν ζούσαν και τώρα είμαι». Αυτό αποδεικνύει ότι ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ζούσαν σε ένα άλλο κόσμο. Βέβαια. Αλλά πώς αποδεικνύει την Ανάσταση αυτό? Αυτό το ανέφερε ο Κύριος για να αποδείξει την Ανάσταση των νεκρών. Δεν... Αυτό αποδεικνύει ότι οι ψυχές ζουν σε ένα άλλο κόσμο. Από εκεί εγώ θα πιστέψω για την Ανάσταση, ή ότι ο Κύριος μου το είπε? Προσέξτε. Τι λέει στο 14ο Κύριο Άνου? Είπε αυτό. Μα τι λέει ο Κύριος? Ο ίδιος ο Κύριος του είπε. Όχι αυτό. Είπε στους Σαδουκαίους. Μάλιστα. Ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών αποδεικνύεται από το λόγο που είπε ο Θεός στο Μωυσή, στη Βάτο. «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ». Ωραία. Αλλά αυτός ο λόγος αποδεικνύει ότι ο Αβραάμ και ο Ισάκ και ο Ιακώβ ζούσαν σε ένα άλλο κόσμο. Όμως ο Χριστός είπε ότι αυτό αποδεικνύει την Ανάσταση. Πώς? Εμέσως. Όχι, με συγχωρείτε. Έτσι είπε ο Χριστός. Ναι, αλλά εδώ. Πώς αποδεικνύει την Ανάσταση, για πέστε το. Ο ίδιος ο Κύριος είπε στο 14ο τέταρτο. Πώς αποδεικνύει την Ανάσταση? Μου το λέει ο ίδιος ο Κύριος μου. Όχι, έρχομαι σε αυτό το γεγονός που είπε στο Μωυσή. «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ». Αυτό αποδεικνύει την Ανάσταση. Πώς την αποδεικνύει? Μα έχω τον ίδιο τον Κύριο που μου το είπε. Ο ίδιος ο Κύριος του είπε. Το είπα, και εγώ το είπα, το είπε. Εγώ αλλά μιλώ εδώ για αυτό το χωρίο όμως. Ωραία. Για, ξέρετε γιατί το λέω? Πρέπει να για πάω. Για να καταλάβετε ότι από αυτό το χωρίο που εκ πρώτης όψεως δεν λέει τίποτα δεν για λέει Ανάσταση. Τίποτα. Δεν λέει για Ανάσταση. Δεν λέει τίποτα. Να λέει «εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ». Αυτό είναι που το λέει καθαρά. Ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ζουν σε έναν άλλο κόσμο ως ψυχές, ως πνεύματα. Ναι. Δεν λέει για Ανάσταση τίποτα. Πώς και όμως ο Χριστός είπε αυτό που δικαιούται την Ανάσταση. Πώς την αποδεικνύει? Ναι. Εμέσως. Εμέσως. Ότι εφόσον ο άνθρωπος με το θάνατο δεν εκμηδενίζεται και υπάρχει σε ένα άλλο κόσμο ως πνεύμα, ως ψυχή ο άνθρωπος. Μάλιστα. Ζών πνεύμα, ζώσα ψυχή. Η ψυχή τίνει να επανέλθει στο σώμα και έτσι θα γίνει η Ανάσταση. Θέλω να πω, μη θέλετε ακριβώς όλα τα πράγματα να αποδεικνύονται κατά λέξη και ευθέως και αμέσως. Βλέπετε ο Χριστός από την αθανασία με της ψυχής. Δεν το δέχομαι αυτό. Τότε δεν δέχεστε το λόγο του Χριστού. Όχι, αυτό θέλω να σας αποδείξω. Ότι δεν δέχομαι τα έμεσα. Παίρνω το άμεσο, αυτό που μου λέει καθαρά το Ευαγγέλιο. Ναι, αλλά ο Χριστός του είπε το λέει έμεσο. Ο Κύριος. Ο Χριστός είπε ότι ανασταίνονται οι νεκροί αποδεικνύεται από το λόγο που είπε ο Θεός στο Μωυσή: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ». Ο ίδιος ο Χριστός του είπε. Επιτρέπετε? Ε, ορίστε. Λοιπόν, προσέξατε τι είπα? Σας παρακολουθώ. Αυτό που είπε ο Κύριος. Ότι ανασταίνονται οι νεκροί αποδεικνύεται υπό Χριστός και από το λόγο που είπε ο Θεός στο Μωυσή: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και Ιακώβ». Ναι, αλλά γιατί? Λέει τίποτα για Ανάσταση? Όχι, αλλά γιατί να πάω έμεσα και να πάω, ας πούμε, στην παραβολή του Λαζάρου. Πήγε ο Κύριος έμεσα, αλλά πήγε και άμεσα. Και άμεσα. Βλέπετε, έχουμε και το έμεσο, έχουμε και ναι, το άμεσο. Ναι, αλλά εφόσον έχω το άμεσο. Εσείς όμως απορρίπτετε το έμεσο. Όχι, όχι, όταν συμφωνεί με το. Προτύτερα το είπατε αυτό. Όχι, όταν συμφωνεί με το άμεσο, το αποδέχομαι. Εάν βγαίνει
Τώρα κύριε Στέλιο, είστε χρεωμένος σε ένα σημείο. Είπατε ότι η Γραφή λέει μόνο το Θεό να επικαλούμεστε στην προσευχή. Έτσι μόνο. Λέει. Βρέστε τη λέξη μόνο. Όχι, θα σας την πω τη λέξη. Βρέστε την. Πώς θα την πω, αν δεν με αφήνετε να απαντήσω. Μα τι λέξη να βρείτε θέλω. Να απαντήσω. Σε αυτό το θέμα όμως. Σε αυτό εκεί θα απαντήσω. Μπράβο. Ξεκινάω και λέω την προσευχή που μας έδωσε ο Κύριος. Λέει μάθε μας να προσευχόμαστε και τους είπε Πάτερ ημών θα λέτε, ο εν της ουρανής, είπε τον Πατέρα να απευθυνόμεθα. Αυτό λοιπόν... Δεν λέει μόνο όμως. Αποκλείει. Το μόνο είπατε εσείς. Δεν αποκλείει. Δεν αποκλείει. Γιατί τότε το έμεσα δεν το δέχεστε. Δεν αποκλείει. Συγγνώμη, εδώ το έμεσα γιατί δεν το δέχεστε. Εγώ το δέχομαι, εσείς δεν το δέχεστε. Μα είναι σαφής εδώ. Τι λέει. Του Κυρίου η προτροπή. Λέει εδώ ο Κύριος. Λέει εδώ ο Κύριος. Εδώ έδωκε ένα τύπο προσευχής. Μάλιστα. Τότε πρέπει να σας πω, σύμφωνα με τη δική σας λογική, μόνο αυτή την προσευχή να λέμε. Το Πάτερ ημών εν της ουρανής και καμία άλλη προσευχή. Είναι ο τύπος, με συγχωρείτε, είναι ο τύπος αυτός. Δεν είναι αυτή η προσευχή μου. Εγώ όταν προσεύχομαι το πρωί, διαβάζω μία ώρα γραφή και μία ώρα προσεύχομαι. Εδώ να βρείτε ότι λέει μόνο στο Θεό να απευθυνόμεθα. Εκεί κολλήσαμε. Είναι αυτό που κολλήσαμε. Εσείς το σας λέω, ναι, σας λέω, το Πάτερ ημών. Δεν λέει μόνο. Μα λέει στον Πατέρα να απευθύνουμε. Πουθενά αλλού. Σε εκείνη την περίπτωση μάλιστα στον Πατέρα. Δεν θα μου λέει ο Κύριος και σε άλλη αλλού. Περίπτωση αποκλείει να απευθυνθούμε. Βεβαίως. Και σε Αγίους. Βεβαίως και θα μου το έλεγε. Ο Θεός. Όχι, μην το λέτε. Ο Θεός. Θα το έλεγε. Ό,τι είχα ανάγκη μου το έδωσε εδώ μέσα. Μην το λέτε, θα μα το σε ανθρώπου, θα καταφύγω σε εντάγματα ανθρώπων. Σε ανθρώπου. Ο Παύλος έλεγε, προσευχόταν απευθεία στο Θεό, αλλά έβαζε και μεσολαβητάς, μεσίτες δηλαδή, τους πιστούς και έλεγε να προσευχηθείτε κι εσείς για μένα στο Θεό. Και εγώ θα σας το ζητήσω. Ο Παύλος το έκανα. Και εγώ θα σας ζητήσω και θα σας πω. Ξέρετε τι λέει η Γραφή. Ναι. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου. Εν θέρμος γενομένη. Το να προσευχηθεί ένας δίκαιος για σένα ή για μένα, ναι. Αυτό το λαμβάνει υπόψη ο Θεός. Το γι' αυτό ξέρω. Και εμείς παρακαλούμε το τους Αγίους. Και στο Μαλαχία λέει ότι ναι. Οι προσευχές μαζεύονται απάνω στον ουρανό. Δεν το λέει στο Μαλαχία στο τέλος. Και στην Αποκάλυψη λέει για όλες τις προσευχές των Αγίων. Η Γραφή λοιπόν αφού την κατέχουμε και οι δύο. Πρέπει να την ερμηνεύουμε σωστά. Να μου πείτε εσείς πού βγαίνει ότι θα απευθυνθώ και σε οποιονδήποτε άλλον. Προσέξτε, σας λέω κι εγώ. Ναι. Πού βγαίνει ότι δεν πρέπει να απευθυνόμεθα σε άλλον. Γιατί ό,τι είχε να μου δώσει ο Θεός. Γιατί λες εσύ το ένα, λέω κι εγώ το άλλο. Ό,τι ήταν, μου το έδωσε ο Κύριος, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού και ο ίδιος ο Κύριος μας, μας το έδωσε γραμμένο μέσα στο λόγο. Δεν του. Περιλαμβάνονται όλα μέσα στο γραπτό λόγο. Όλα! Όχι. Ούτε θα προσθέσεις, θα αφαιρέσεις τίποτα. Προσέξτε. Αλίμονες εκείνων που θα κάνει διαστροφή. Αυτό το λέει για την Αποκάλυψη. Όχι. Για την Αποκάλυψη. Να το λέει. Δούμε και στην παρέα. Να το δείτε. Και όχι, στην παρέα. Όχι, στην Αποκάλυψη. Να πάει στο Δευτερονόμιο. Στο ΚΒ της Αποκαλύψεως. Ξέρω, το έχω υπόψη μου. Διαβάστε το. Τι λέει στο ΚΒ της Αποκαλύψεως. Ούτε μία και εάν της επιθεί επί ταύτα, σε αυτά που γράφονται μέσα στην Αποκάλυψη. Όχι, για όλο τον λόγο. Επί ταύτα. Αυτά που γράφονται μέσα στην Αποκάλυψη. Μόνο, όχι. Για αυτά λέει. Στα άλλα μπορούμε να βάζουμε. Όχι, δεν μπορούμε. Αλλά γι' αυτό λέει όμως εδώ. Όχι, αγαπητέ. Γι' αυτό λέει όμως εδώ. Και εμείς δεν προσθέτουμε ούτε αφαιρούμε από αυτό. Αλλά ξέρετε τι λέμε. Προσθέτεται. Ξέρετε τι λέμε. Προσθέτεται. Όχι, δεν προσθέτεται. Όταν με παραπέμπετε να προσέχουμε στους Αγίους και στην Παναγία, προσθέτεται. Διότι δεν μου το έπαιρνε μέσα. Δεν προσθέτομαι, διότι εγώ σας έφερα απόδειξη. Ότι ο Παύλος απευθυνόταν σε χριστιανούς και τους παρακαλούσε να μεσητεύσω στο Θεό για αυτό. Και εγώ μπορώ να σας ζητήσω, σας παρακαλώ. Κύριε Σωτήρα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, βλέπετε. Στο Θεό όμως σας ζητήσω. Εάν μπορείς να πεις σε μένα που είμαι ένας αμαρτωλός και τυποτένιος, όχι, είσαστε... πολύ περισσότερο μπορεί να πεις στην Παναγία. Δεν είσαστε αμαρτωλός και που είναι πολύ συγγνώμη, μεγάλη. Συγγνώμη, εδώ τώρα πάλι διαφωνώ. Εάν έχετε πάρει τον Ιησού Χριστό στην καρδιά σας, είσαστε παιδί του Θεού και σαν παιδί του Θεού παιδί μπορείτε του να Θεού είμαι, αλλά δεν πάβω να είμαι πολύ κατώτερος από την Παναγία και από τον Απόστολο Παύλο. Με συγχωρείτε, πού το λέει αυτό η Γραφή, ότι είσαστε κατώτερος, όχι, μην ανακατεύετε. Είσαι τον Παύλο, είμαστε και σαν τη Θεοτόκο. Ως προς τη θέση. Για τη Θεοτόκο ελέγχθη ότι είναι η και χαριτωμένη. Αφήστε το πιο χαριτωμένο πλάσμα, το πιο θεωμένο για πλάσμα. Για τον Παύλο θα σας απαντήσω. Είμαστε παιδιά του Θεού όλοι, αν έχετε πέντε παιδιά, ναι. Κάνετε διάκριση. Κάνουμε διάκριση. Σε τι? Ο Ιακώβ έκανε διάκριση. Τον Ιωσήφ που ήταν καλύτερος, τον αγαπούσε περισσότερο. Μιλά... Και ο Παύλος στην Καινή Διαθήκη έκανε διάκριση. Ο Παύλος. Ναι. Ο Χριστός για ο ίδιος. Το Θεό, λέω. Ο Χριστός ο ίδιος ναι. Που είναι Θεός έκανε διάκριση. Μάλιστα. Τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τους αγαπούσε περισσότερο. Ήταν πιο κοντά του. Καταλόγων δικαιοσύνης. Γιατί ήταν πιο ενάρετη. Ποιος το λέει αυτό?
Το λέει το Ευαγγέλιο. Τους τρεις αυτούς τους ξεχώρισε. Πέστε μου το, πώς το λέει. Πάνω στη μεταμόρφωση. Μόνο ο Ιωάννης το είπε. Προσέξτε, πάνω στη μεταμόρφωση πήρε τρεις μαθητάς. Ναι, όχι, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αγαπούσε περισσότερο. Μόνο ο Ιωάννης το λέει. Τους αγαπούσε περισσότερο. Διότι ήσαν πιο ενάρετοι. Δηλαδή νομίζετε ότι εμείς είμαστε ίσοι με τον Παύλο? Θα γίνει, αγαπητοί τηλεθεατέ, ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε. Αγαπητοί τηλεθεατέ, ο κύριος Κακαβέλας, δημοσιογράφος, διαμαρτυρόμενος, πιο συγκεκριμένα ευαγγελικός, έχει να παρατηρήσει κάτι για το Θεοτόκο. Εν συνεχεία της προηγουμένης εκπομπής, της εκπομπής που κάναμε την προηγουμένη Δευτέρα, και θα εισέλθουμε στο θέμα που προαναγγείλαμε για την αρπαγή. Ακούμε, κύριε Κακαβέλα. Δύο διευκρινήσεις. Το ένα είναι το θέμα, όχι για τη Θεοτόκο, για τον κύριό μας που λέει στις παροιμίες στο Δέλτα, που διαβάσατε Δέλτα 4, παροιμίες, είπατε ότι μιλάει για τον κύριο. Το Δέλτα 4, για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Δέλτα 4. Παροιμίες, δεν μου είπατε. Ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Και λέει, και με δίδασκε και με έλεγε, αυτό δεν είναι. Διότι, το 3. Διότι και εγώ εστάθην Υιός του Πατρός μου, αγαπητός και μονογενής ενώπιον της Μητρός μου. Ενώ το κείμενο τον Εβδομήκοντα, το παραδεγμένο και από το Πατριαρχείο και από την Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει το ίδιο εδάφιο, «Υιός γάρ εγενόμην καγό πατρί υπήκος και αγαπόμενος εν προσώπω μητρός». Δεν λέει μονογενής, εδώ ναι. Δεν το αναφέρει. Δηλαδή αυτό που ο αρχιμανδρίτης, ο Νεόφυτος Μπάμβας, που έκανε τη μετάφραση από το πρωτότυπο που είναι τον Εβδομήκοντα εκ του Εβραϊκού, δεν το αναφέρει αυτό το πράγμα, το προσέθεσε. Ναι. Το λάθος, κύριε Κακαβέλα, είναι που ονομάσατε το κείμενο των Εβδομήκοντα πρωτότυπο. Δεν είπα πρωτότυπο, εκ του Εβραϊκού λέω. Είναι μετάφρασης. Εκ του Εβραϊκού, αυτό είπα. Ναι, μα το είπα, λέω εκ του Εβραϊκού. Να σας διευκρινίσω. Να μου διευκρινίσω. Εγώ ανέφερα το παροιμιόν Δέλτα, όπου ο Χριστός ονομάζεται μόνο γενής, σημαίνει ότι η Παναγία ένα τέκνο είχε, τον Ιησού. Και αυτό το που ανέφερα, το χωρίο, στηρίζεται ακριβώς στο εβραϊκό, στο μασορητικό κείμενο. Δηλαδή ο Νεόφυτος Βάμβας δεν μετέφρασε την αρχαία μετάφραση των Εβδομήκοντα, αλλά μετέφρασε το εβραϊκό ή μασορητικό λεγόμενο κείμενο. Ναι, αυτό μετέφρασε. Μα λέει εκ του αρχαίου, προσέξτε, είναι θέμα λέει. Θεολογικό. Μα το λέει εκ του αρχαίου γράφει. Δεν λέει, εκ του αρχαίου. Ξέρετε ποιο είναι το αρχαίο? Αυτό το είναι λέει, το εβραϊκό. Τον Εβδομήκοντα. Όχι τον Εβδομήκοντα. Δεν το κατέχετε το θέμα. Το, είναι θεολογικό, ακούστε. Δεν το να το επαναλάβω πάλι. Εντάξει, ο Βάμβας μετέφρασε από το εβραϊκό ή μασορητικό, όπως λέγεται, από τα εβραϊκά. Τιβρέκο, Χέλετ, Δαβίδ, Μέλεκ, Μπιρουσαλάμι. Εβραϊκά δηλαδή. Απευθυνόμεθα σε ανθρώπους που δεν κατέχουν. Ακριβώς. Γι' αυτό κάνουμε εξηγήσεις. Γι' αυτό κάνουμε εξηγήσεις. Ο Βάμβας που λέγει ότι ο Χριστός είναι μονογενής, μετέφρασε από το εβραϊκό, από τις εβραϊκές λέξεις. Ο Βάμβας λέξεις. Δεν λέει μονογενής, λέει πρωτότοκος στο Ματθαίο. Μονογενής λέει, δεν είναι ο... Πού? Στο παροιμιόν Δέλτα. Στο παροιμιόν Δέλτα, το Υιός το έχει με μικρό και όποτε λέμε μιλάει για τον Υιόν του Θεού, πάντα έχει το άρθρο μπροστά. Λοιπόν, αυτό... Ο Υιός. Εδώ το είναι, αν... μιλάει για τον Υιόν. Αν θα το γράψουμε με μικρό ή υψηλον ή μη κεφαλαίο, αυτό είναι άλλο θέμα. Στην αρχαία γραφή ήταν όλα ομοιόμορφα. Και χωρίς το άρθρο. Λοιπόν, υπάρχει πουθενά στην Καινή Διαθήκη. Όλα κεφαλαία. Υιός, ο Υιός. Εμείς λοιπόν, είμαστε Υιοί είναι και άλλο... είναι ο Υιός ο ένας. Φεύγεται από το θέμα. Στο θέμα είναι. Άλλο είπα εγώ, δεν είστε στο θέμα. Ξέρω τι είπατε. Ξέρετε τι είπα. Από πού μεταφράστηκε? Ο Νεόφυτος Βάμβας μετέφρασε από το εβραϊκό ή μασορητικό κείμενο, το πρωτότυπο. Ωραία. Δεν το αναφέρει η γραφή. Εσείς μου το λέτε. Όχι. Αυτό είναι κοινός τόπος, θεολογική αλήθεια. Κοινός τόπος είναι για τον κόσμο μας ακούει. Τι γράφει μπροστά. Συγγνώμη. Τι γράφει μπροστά. Εσύ ανοίξτε το. Ορίστε. Τι γράφει μπροστά.
μεταφραστέντα εκ των θείων αρχετύπων. Αρχέτυπα, δεν είναι τα εβραϊκά. Αρχέτυπα. Αυτά είναι τα αρχέτυπα. Τι εννοεί αρχέτυπα. Ξέρετε τι εννοεί αρχέτυπα. Μάλιστα. Από το εβραϊκό κείμενο. Για όνομα του Θεού. Διότι προσέξτε, για την Παλαιά Διαθήκη μιλάμε. Αρχέτυπο της Παλαιάς είναι το εβραϊκό. Οι προφήτες έγραψαν στην εβραϊκή γλώσσα. Από εκεί μετέφρασε την Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό δεν περιλαμβάνει ο Βάμβας τα 10 δευτεροκανονικά βιβλία που έχει μετάφραση τον Εβδομήκοντα. Τον Τοβίτ, του Μακαβαίους, Σοφία Σιράκ, Σοφία Σολομόντος, ναι, την επιστολή του Ιερεμία. Δεν τα περιλαμβάνει αυτά. Διότι αυτά δεν είναι στο εβραϊκό ημασορητικό, στον κανόνα του εβραϊκού ημασορητικού. Συνεπώς εγώ ανέφερα χωρίο από το εβραϊκό ημασορητικό, όπου ο Χριστός ονομάζεται μονογενής. Είπα όμως στην προηγουμένη εκπομπή ότι έχω και άλλα χωρία για την Παρθενία της Θεοτόκου, ότι η Παναγία ένα Ιόν είχε, ένα τέκνο είχε, τον Ιησού. Να φέρω και άλλο χωρίο. Όχι, γιατί, κοιτάτε. Να φέρω, γιατί. Γιατί θα σας φέρω και εγώ τα χωρία. Να φέρετε κι εσείς. Μα, με την περιπτώση. Φέρετε εσείς χωρίο που να δείχνει ότι η Παναγία είχε και άλλα τέκνα. Από όπου αναφέρετε, να πάω το Ματθαίο πρώτα. Στο Ματθαίο. Ότι είχε και άλλα τέκνα. Ναι, στο Ματθαίο. Απίστε. Δώστε μου τουλάχιστον χρόνο. Ορίστε. Να μπορώ να τα φέρω τα χωρία. Να, ορίστε. Άνετα σας είπα θα μιλήσετε. Άνετα. Αλφα Ματθαίος 25 δάφιο. Και δεν εγνώριζαν αυτήν εωσού εγέννησε τον Ιωάν αυτής τον πρωτότοκον και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Το εωσού πάει να πει ότι κατόπιν την εγνώρισε. Όχι, δεν πάει να πει αυτό, θα το αποδείξω. Δεν πάει να πει. Ναι, να το αποδείξω. Όχι, δεν πάει να πει αυτό. Όχι, όχι, να το αποδείξω. Αυτό δεν πάει να πει. Να το αποδείξω. Θα με ακούσετε. Να τελειώσω και τώρα, γιατί. Ένα-ένα. Για να μπορούν και οι τηλεθεατέρα μας παρακολουθούν. Ένα-ένα. Δεν εγνώρισεν αυτήν. Συζυγικά εννοείται. Εννοείται. Σαπτικά εννοείται. Εννοείται. Ο Ιωσήφ. Εωσού. Δεν εγνώρισε την Παρθένον. Εωσού. Εωσού εγέννησε τον Ιωάννα αυτή. Μάλιστα. Τον πρωτότοκο. Που είναι η έμφαση. Θα το πούμε και το παρακάτω. Πέστε το. Τα είπαμε και την προηγουμένη. Όχι, και τώρα να το πείτε, αφού το λέτε. Ωραία, τον πρωτότοκο. Και δεν εγνώρισε αυτήν. Εωσού εγέννησε τον Ιωάννα αυτή τον πρωτότοκο. Πολύ ωραία. Και κάλεσε το όνομα. Ακούστε τώρα. Άρα πρωτότοκο ο Ιωσήφ. Πρωτότοκος ο Ιησούς. Είπα την προηγουμένη φορά ότι ο Υιός που προεγενάτο από μητέρα που γεννούσε για πρώτη φορά, μάλιστα, έλεγε το πρωτότοκο. Λεγόταν πρωτότοκος ασχέτως αν ακολουθούσε ή όχι άλλο τέκνο. Πολλές φορές δεν ακολουθούσε δεύτερο τέκνο. Αυτό είναι σωτηριακό. Όχι, το λέει θέμα. Μέσα η γραφή. Όχι, είναι σωτηριακό. Είναι θέμα. Άλλο το θέμα τώρα. Αυτό είναι, αν είναι σωτηριακό. Φεύγετε από το θέμα. Όχι, το θέμα μου είναι. Φεύγετε από το θέμα. Το θέμα μου είναι. Συζητάμε αυτό το θέμα τώρα. Θέλετε. Εάν είναι σωτηριακό ή όχι, είναι άλλο θέμα. Θα το εξετάσουμε. Θέλετε. Λοιπόν, το ότι λέγεται πρωτότοκο δεν σημαίνει ότι υπήρχε και δευτερότοκο. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη. Όχι. Δεν σημαίνει. Διότι η γραφή, επαναλαμβάνω, το παιδί που γεννιόταν με πρώτη γέννηση το ονομάζει πρωτότοκο και μερικές φορές δεν ακολουθεί δεύτερο τέκνο. Μάλιστα. Ένα αυτό. Σας είπα επίσης την προηγουμένη φορά. Μάλιστα. Θα προσέξετε όμως. Δεν θα. Όχι, σας ακούω. Ξεφυλίζετε. Όχι, με. Σας είμαι όλα ματιά γιατί πρέπει να. Σας να είπα επίσης διάλογο. Ότι στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Μάλιστα. Ο Χριστός ονομάζεται πρωτότοκος. Μάλιστα. Και ο Υιός του Θεού, όχι ο μόνον Υιός της Παρθένου. Ο Υιός του Θεού ονομάζεται πρωτότοκος πάλι και όμως δεν έχει δεύτερο Υιό ο Θεός, είναι μονογενής ο Χριστός και όμως ονομάζεται πρωτότοκος γιατί. Ο μονογενής διότι λέγεται το πρωτότοκος του Θεού. Λέγεται και πρωτότοκος. Πού το λέει πρωτότοκος. Ανοίξτε. Ο μονογενής. Εβραίος Α6. Ανοίξτε. Πρωτότοκος. Ανοίξτε. Εβραίος Α6. Μα αυτή είναι η ερμηνεία. Εβραίος Α6. Το ξέρω το εδάφιο. Πέστε το ξέρω. Ορίστε. Μιλάει. Πρωτότοκος είναι ως άνθρωπος και ως Θεός. Όχι, ως άνθρωπος. Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Πέστε μου, τι. Όταν δε πάλιν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένην λέγει και προσκυνησάτος αν αυτό πάντες άγγελοι Θεού. Όταν ο Θεός Πατέρας εισαγάγει πάλιν, φέρει πάλι κατά τη Δευτέρα Παρουσία τον πρωτότοκον. Μεταξύ πολλών αδελφών, αυτό είναι ακριβώς. Όχι, τον πρωτότοκον, τον Υιόν που τον ονομάζει πρωτότοκον. Γιατί είναι η απαρχή. Αυτό είναι άλλο χωρίο που λέτε. Όχι, αυτό είναι. Και εδώ είναι, αναφέρεται απολύτως, δεν λέει πρωτότοκον εν πωλής αδελφής, τον πρωτότοκον. Δεν είναι εν πωλής αδελφής. Τον πρωτότοκον λέει. Αν θέλετε να το.
Εάν θέλετε ξέρετε το, γιατί λέει πρωτότοκο. Ανοίξτε και το 12 κεφάλαιο της προς Εβραίους να δείτε τι σημαίνει πρωτότοκος. Γιατί εσείς νομίζετε ότι πρωτότοκος σημαίνει ότι ακολουθούν και άλλα παιδιά. Ανοίξετε το 12ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Και διαβάσετε μάλιστα από το 22 στίχο. Θα δείτε πάλι τη λέξη πρωτότοκος. Αλλά προσήλθε της όρος Ιών και εις πόλης Θεούς ζώντας την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων. Πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανής από γεγραμμένων. Εμείς βλέπετε, είμαστε οι πρωτότοκοι, οι πρώτοι είμαστε η απαρχή. Προσέξτε, όχι. Εδώ μιλάει για όλους όσοι σώζονται και πάνε στον ουρανό. Ναι. Τους ονομάζει πρωτότοκος. Ακριβώς. Τι σημαίνει πρωτότοκος εδώ, ότι μόνο τα πρωτότοκα παιδιά πηγαίνουν στον παράδεισο. Όχι, αλλά εμείς είμαστε οι πρωτότοκοι όλοι, από όλη με, ποια από όλη, με την έννοια ότι εμείς που δεχτήκαμε τον Ιησού. Όχι. Ξέρετε τι θα πει πρωτότοκος εδώ. Ναι. Να... Όχι ότι στην παράδεισο πηγαίνει μόνο τα πρωτότοκα παιδιά, διότι λέει στον ουρανό είναι οι πρωτότοκοι. Εννοεί ότι πηγαίνουν μόνο τα πρωτότοκα παιδιά και τα άλλα πηγαίνουν κόλαση. Ξέρετε τι εννοεί. Το πρωτότοκος, επειδή ο πρωτότοκος είχε προνόμια, το πρωτότοκος μετέπεσε στην έννοια του εκλεκτός. Δεν είχε αδελφούς ο Κύριος. Φεύγεται από το θέμα, να τελειώσουμε αυτό, αυτό το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Να τελειώσουμε αυτό το θέμα και θα πάμε παρακάτω. Αυτό είναι. Το πρωτότοκος σημαίνει εκλεκτός Υιός. Σύμφωνοι. Και εγώ σας ερωτώ, ο Χριστός είναι εκλεκτός Υιός του Θεού Πατρός και εκλεκτός Υιός της Παρθένου και μοναδικός Υιός. Ο Κύριος μας είχε αδέρφια. Γαλάτας Α19, το έχετε υπόψη στο εδάφιο, το ξέρετε. Βεβαίως. Απ' έξω το ξέρετε. Ο Χριστός είχε αδελφούς, ναι. Ναι. Αλλά, λέει λοιπόν, αλλά, άλλον δεν τον Αποστόλων δεν είδω, ημί Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. Μάλιστα. Συμφωνώ. Ημί Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. Θα με ακούσετε τώρα. Ναι, από πού ήταν αδελφός. Θα σας πω από πού ήταν αδελφός. Με προσέξετε όμως. Γιατί μας ακούνε και οι αγαπητοί. Ωραία, γιατί κάθομαι εδώ, δεν σας λοιπόν, δεν θα φύγετε όμως σε άλλο θέμα. Να τελειώσει αυτό. Είπατε αν ο Χριστός είχε αδελφούς. Βεβαίως η Αγία Γραφή αναφέρει αδελφούς του Χριστού. Αλλά ήταν πραγματική σαρκική αδελφή. Θα σας κάνω ένα άλλο ερώτημα. Αναφέρει τον Ιωσήφ το Ευαγγέλιο ως πατέρα του Ιησού. Τον αναφέρει ως... Όχι, σας ερωτώ μόνο. Ναι, τον αναφέρει με ποια έννοια. Τον αναφέρει ως πατέρα. Δεν ήταν όμως πραγματικός πατέρας. Αφού λέει ότι δεν την είχε γνωρίσει, μάλιστα, άρα δεν ήταν παιδί του, λοιπόν, δεν λέει. Και λέει τον αναφέρει λοιπόν ως πατέρα. Υποτασσόταν λέει στους γονείς του, στον πατέρα της μητέρα του. Φεύγετε όμως, εγώ άλλο σας ρώτησα. Η Αγία Γραφή αναφέρει τον Ιωσήφ ως πατέρα του Ιησού, αλλά δεν ήταν πραγματικός πατέρας. Όχι. Μπράβο. Το είπαμε. Αναφέρει τον Ιωσήφ και ως γονέα του Ιησού. Επορεύονται οι γονείς αυτού κατέτος. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Αλλά δεν ήταν πραγματικός γονέας. Όχι, γιατί ξέρουμε εκ των προτέρων στο Ευαγγέλιο. Έτσι και εδώ. Αναφέρει γιος... αδελφούς του Ιησού, ναι, αλλά δεν ήταν πραγματικοί αδελφοί. Πού τους βρήκε. Θα απαντήσω. Ναι. Γι' αυτό ο Ιάκωβος αρχίζοντας την επιστολή του, ναι, ξέρετε τι λέει. Mm. Ο Ιούδας. Ναι. Ο καλός Ιούδας, ναι, αρχίζοντας την επιστολή του τι λέει. Ιούδας, αδελφός του Ιακώβου, δούλος δε του Ιησού Χριστού. Μάλιστα. Τα παιδιά του Ιωσήφ, Ιακώβου, προσέξτε, του Ιακώβου του Σπουδαίου, του πρώτου ιεράρχου της... Ποιο, αυτόν που λέμε τον αδελφός, το αδελφός. Ναι, βεβαίως. Όχι, του Ιακώβου είχε δύο Ιακώβους, είχε Ιακώβου και μαθητής. Και γιατί εσείς λέτε τον άλλον και δεν λέτε αυτό που λέει η παράδοση της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων. Διότι εμείς δεν πάμε με την παράδοση, πάμε μόνο με το Λόγο του Θεού, γι' αυτό. Ο Λόγος του Θεού δεν το καθορίζει αυτό. Ο Λόγος του Θεού λέει να ακούμε και τις παραδόσεις. Όχι. Δεν μου λέτε οι πατέρες. Όχι, το λέει αυτό. Όχι, τις παραδόσεις. Ανοίξτε Β' Θεσσαλονικής Β' 15. Μα λέει για τις παραδόσεις τις δικές του. Β' Θεσσαλονικής Β' 15. Κύριε Σωτηρόπουλο, αυτά τα ξέρω πριν μου το πείτε, ναι, εσείς για τις παραδόσεις που λέει ο Απόστολος. Το λέει και στον Τιμόθεο, ναι, το αναφέρει. Ώστε λοιπόν. Η παράδοση, αυτές οι παραδόσεις, γιατί δεν υπήρχε τότε η γραφή, δεν είχε ολοκληρωθεί και γι' αυτό τους είπε περί παραδόσεων. Ναι, οι Απόστολοι ήξεραν τι συγγένειες έχει η Παναγία, όχι, ο Ιάκωβος, ο Ιούδας. Για την παράδοση. Ήξεραν τι συγγένειες αυτές. Και στους χριστιανούς τους πληροφορούσαν για τις συγγένειες. Δηλαδή, δεν μπορεί εσύ από τον 20ο αιώνα και εγώ, ναι, 20 αιώνες μακριά από την Αποστολική εποχή, να ξέρουμε τι συγγένειες είχε η Παναγία
και ο Ιάκωβος δηλαδή, και ο Ιούδας κλπ. Δηλαδή και αυτό δεν μαρκεί το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό δεν το διασαφηνίζει. Θα καταφύγω σε ανθρώπους. Να σας απαντήσω. Εσείς βρήκατε που λέει η αδελφή του Ιησού και λέτε σίγουρα σαρκική αδελφή. Και εγώ βρήκα τον Ιωσήφ που του λέει πατέρα του Ιησού και όμως δεν είναι σαρκικός πατέρας. Δεν είναι πατέρας. Διότι προηγουμένως μας έχει πει ότι μάλιστα. Δεν εγνώρισε τώρα αυτή. Να σας πω και εγώ το επιχείρημά μου. Μάλιστα. Λέει αδελφή του Ιησού αλλά δεν λέει τέκνα της Μαρίας. Δηλαδή έπρεπε να πει ότι είναι τέκνα της Μαρίας. Μάλιστα. Επειδή δεν το λέει ότι είναι τέκνα και το λέει αδελφό του Κυρίου. Και εγώ, εγώ έχω αδελφούς. Αλλά δεν είναι από την ίδια μάνα. Μπορείτε να μου αποδείξετε. Είναι από τη μάνα που είχε ο πατέρας μου από την μπορείτε πρώτη του γυναίκα. Μπορείτε να αποδείξετε από πού είναι τα παιδιά αυτά. Μάλιστα, τα αποδείξω. Τα τέσσερα γόρια να και τα αποδείξω. Να το αποδείξω. Αποδείξω. Μόνο όχι, θα με ακούσετε. Όχι με την παράδοση. Όχι με την παράδοση, με τη γραφή. Με τη γραφή. Και τη γραφή λέει να παραδοχόμαστε και την παράδοση. Δεν λέει για παράδοση. Γιατί με συγχωρείτε. Β' Θεσσαλονικής Β' 15. Σας... Στήκετε και κρατείτε τα παραδόσεις τα οποία σας παρέδωκα. Είτε διαλόγου προφορικά είτε διεπιστολής ναι. Γραπτά. Και τα γραπτά και τα προφορικά. Αυτοί που είχαν το πνεύμα το Άγιο. Ναι. Τους είχε χρήσει ο Θεός αυτούς μόνο. Αυτοί πληροφόρησαν την Εκκλησία. Κανείς άλλος. Και έφτασαν οι πληροφορίες μέχρι σήμερα. Και εσείς δεν έχετε τις αρχαίες πληροφορίες και βγάζετε δικά σας. Αλλιωθήκαμε. Μα δεν λέει ούτε ο Αθανάσης, ούτε ο Γρηγόριος, ούτε κανείς λέει τους πρώτους πατέρες. Τώρα θα σας αποδείξω. Ούτε ο Πολύκαρπος, κανείς δεν λέει. Θα σας αποδείξω τώρα. Έχω διαβάσει. Ακούστε. Η νεά ιστορία, τουλάχιστον μέχρι την περίοδο του Κωνσταντίνου, του Αγίου Κωνσταντίνου, τουλάχιστον μέχρι εκεί, ξέρω ότι κανείς δεν επικαλέστηκε. Τον παραδέχεστε τον Κωνσταντίνο ως Άγιο. Όχι. Είπατε του Αγίου Κωνσταντίνου. Όχι, δεν τον παραδέχομαι. Γιατί τον είπατε Άγιο Κωνσταντίνο. Έτσι δεν αναφέρετε εσείς. Τι να σας τον υποτιμήσω. Δεν είπατε τον λέμε εμείς. Εσείς τον είπατε Άγιο Κωνσταντίνο. Τον είπα, πώς θα τον πω. Και δεν τον παραδέχεστε. Δηλαδή, τι ήθελε να λέω την Παναγία, τη λέω Μαρία. Γιατί δεν τον παραδέχεστε τον Κωνσταντίνο ως Άγιο. Γιατί έχω αυτό από την ιστορία την εκκλησιαστική που διάβασα. Ναι. Είδα ότι μέχρι τελευταία στιγμή λέει δεν είχε βαπτιστεί λέει ο Κωνσταντίνος. Βαπτίστηκε όμως. Την βάπτιση σε δικαιώνει και σε εξασφαλίζει πίσω στον ουρανό. Βεβαίως. Όταν βαπτίζεσαι δικαιώνεσαι. Ο ληστής όταν μεταλώησε είπατε την τελευταία ώρα σώθηκε, δικαιώθηκε. Καλά δεν είχε ακόμη καθιερωθεί το βάπτισμα, αλλά τι είπατε πρωτήτρα στην αρχή. Ο ληστής την τελευταία ώρα σώθηκε. Ναι. Και ο Κωνσταντίνος βαπτίστηκε με το μυστήριο του βαπτίσματος, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστε, Χριστόν ενεδίσαστε. Και σώθηκε. Συγγνώμη. Και δικαιώθηκε. Συγγνώμη, πρέπει να έχεις πρώτα μετανοήσει, να έχεις πιστεύσει για να βαπτιστεί. Για να βαπτιστεί, μετανόησε. Συγγνώμη. Και από την ώρα που βαπτίστηκε, δεν ξαναφόρησε τη βασιλική του αλουργίδα, αλλά καθόταν και διάβαζε την Αγία Γραφή και προσευχόταν και έκλαιγε. Και εγώ θα σας φέρω παράδειγμα. Αυτούς που έρχονται απ' έξω και βαπτίζονται να γίνουν χριστιανοί για να παντρευτούν. Αυτός έγινε χριστιανός, δεν βαπτίστηκε. Μα δεν ήταν, αυτός δεν έγινε με αυτή την έννοια. Τότε μπορώ να πω και για σένα ότι έγινε με αυτή την έννοια. Ακούστε τώρα επανερχόμεθα. Η Αγία Γραφή λέει τα τέκνα, λέει αδελφοί του Ιησού, αλλά δεν λέει τέκνα της Μαρίας. Ήταν αδελφοί του Ιησού. Από την πρώτη γυναίκα του Ιωσήφ. Ποια πρώτη το λέει πουθενά για πρώτη γυναίκα. Το λένε η ιστορία. Καμιά ιστορία το λέει. Η ιστορία το λέει. Να διαβάσετε το πρόβλημα των αδελφών του Ιησού. Αλλά για να δείτε ότι πραγματικά ο Χριστός δεν έχει αδελφούς. Ναι. Αναφέρω χωρί από τη γραφή. Ακούω. Είπα ότι ο Χριστός είναι μονογενής σύμφωνα με το παροιμιόν. Δέλτα κεφάλαιο. Δεν το δέχομαι. Το οποίο στηρίζεται στο εβραϊκό ύμα στον ελληνικό κείμενο. Εγώ δεν το δέχομαι γιατί. Δεν το δέχεστε το επίσημο, διότι. Όχι, το επίσημο. Δεν το δέχεστε, ξέρετε γιατί. Το Πατριαρχείο δεν τη δέχεται. Ξέρετε τι. Δεν δέχεται το. Το Πατριαρχείο δέχεται και άλλα που δεν τα δέχεστε εσείς. Λοιπόν, εδώ σας είπα ότι μάλιστα. Αυτό είναι μονογενής σύμφωνα με το εβραϊκό ή μασορητικό κείμενο. Αν ήσασταν θεολόγος, αυτό είναι κοινός τόπος, δεν θα είχατε αντίρρηση. Δεν είμαι θεολόγος. Να ακούτε τους τότε, ο οποίος είναι θεολόγος και ξέρει, αυτή η μετάφραση του Νεοφύτου Βάμβα στηρίζεται, όχι στη μετάφραση των 70, στηρίζεται στο εβραϊκό ή μασορητικό κείμενο, έτσι λέγεται. Δεν είχε καμία σχέση έρχομαι ο Βάμβας σε άλλο τώρα. Με τα εβραϊκά. Έρχομαι σε άλλο τώρα. Στο μη δέλτα κεφάλαιο του Ιεζεκίλ υπάρχει προφητεία για την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Μάλιστα. Την αναφέρω. Λέει, όχι, θα γεννηθεί όχι, την Παρθένο. Όχι, δεν λέει τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Αυτό είναι του Ισαΐα, στο 7ο κεφάλαιο. Ναι. Εγώ είπα το μη δέλτα του Ιεζεκίλ. Ναι, τι λέει εκεί. Να μου το επενθυμίστε. Ο Ιεζεκίλ διαμακρών σε πολλά κεφάλαια του βιβλίου του περιγράφει ένα ναό. Αλλά ναός τέτοιος ποτέ δεν υπήρξε σαν κτίριο, σαν κτίσμα, υλικός ναός. Είναι
η εκκλησία η οποία λέγεται ναός, εμείς ναός εστέ, ναι, Θεούς ναι, όντως ναι, ναι, κλπ. Είναι ιδανικός ναός, όχι κτίριο κτίσμα, είναι η εκκλησία. Στο 44ο κεφάλαιο, καθώς γίνεται η περιγραφή της εκκλησίας, ο Θεός, στον Εζεκίλ, ναι, ο Κύριος εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή του προφήτου Εζεκίλ σε μία πύλη του ναού προς Ανατολάς. Και τι του λέει? Αυτή η πύλη, η πόρτα, ναι, θα είναι κλεισμένη, σφραγισμένη. Δεν θα ανοιχθεί. Μάλιστα. Δεν θα περάσει άνθρωπος από αυτή την πόρτα. Διότι πέρασε ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Πέρασε ο Κύριος, δεν επιτρέπεται να περάσει άνθρωπος. Και ο Κύριος πέρασε, λέει, χωρίς να ανοιχθεί η πύλη. Θαυματουργικός. Η πύλη παραμένει κλεισμένη. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι με ωραιότατο συμβολικό τρόπο παράστασης της Αϊπαρθενίας της Θεοτόκου? Από αυτή την πύλη, λέει, αυτή η πύλη δεν θα ανοιχθεί, δεν θα περάσει άνθρωπος, αυτή η πύλη θα παραμείνει σφραγισμένη, δεν επιτρέπεται να περάσει άνθρωπος, διότι πέρασε ο ίδιος ο Θεός και αυτός πέρασε χωρίς να ανοιχθεί η πύλη και κλεισμένη στις πύλες. Και αυτό, από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα. Δεν βγαίνει. Τι βγαίνει τότε να μου πείτε, τι συμπέρασμα βγαίνει? Αυτό που διαβάζετε. Τι? Δηλαδή είναι συμβολικό. Ξέρεις, συμβολισμός είναι αυτός. Τι είναι, ασφαλώς είναι. Συμβολισμός. Αφού είπαμε ότι Μαρία, δεν πρόκειται για κτίριο. Για την Αγία Μητέρα του Κυρίου μας. Όχι, πρόκειται για τη μάνα τη δική σου ή τη δική μου τότε. Από τη δική μου μάνα και από τη δική σου πέρασε άνθρωπος. Με συγχωρείτε, αν πρόκειται να... Δεν παραδέχεστε τον Εζεκίλ? Όχι, αν πρόκειται να σας εκνευρίσω. Όχι να με εκνευρίσετε, αλλά μου λέτε, αλλά μου λέτε ότι αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Βλέπω ότι θυμώνετε. Όχι, κύριε. Θυμώσατε, μου λέτε η μάνα μου και η μάνα σου. Όχι ότι μου προσβάλλετε. Όταν υποτιμάς την Παναγία και μου λες... Δεν υποτιμώ, δεν μου μιλάτε, δεν μου λέτε... Ποια είναι αυτή η πύλη από την οποία πέρασε ο Κύριος και δεν επιτρέπεται να περάσει άνθρωπος και ο Κύριος πέρασε χωρίς να την ανοίξει? Ποια είναι αυτή η πύλη? Δώσε ερμηνεία. Δώσε ερμηνεία. Γιατί πρέπει να δώσω εγώ την ερμηνεία εδώ, σε αυτό το χωρίο ειδικά, και να το μεταθέσω ότι πρόκειται για την Αγία Μητέρα της. Ή αν δεν πρόκειται κατά τη γνώμη σου για την Θεοτόκο, πες μου μια άλλη ερμηνεία. Όχι. Ποια είναι η πύλη που πέρασε ο ίδιος ο Θεός και δεν την άνοιξε? Δεν έχω απάντηση. Αυτό είναι. Έχει απάντηση η Εκκλησία? Όχι, δεν έχω απάντηση. Έχει απάντηση η Εκκλησία. Αυτό όμως εγώ... Δεν είμαι υποχρεωμένο. Όταν συλλαμβάνεσαι σε κάτι, λες δεν έχω απάντηση. Όχι, δεν, θα σου πω και άλλα χωρία. Αφού δεν έχω απάντηση, θα σου πω και άλλα χωρία. Αυτό το βγάζετε εσείς συμπερασματικά. Εγώ θέλω να μου πείτε από την Καινή Διαθήκη. Ή την Παλαιά δεν την παραδέχεστε? Βεβαίως. Αλλά η Παλαιά δεν μου αποκαλύπτει αυτά που μου δίνει η Καινή. Αν διαβάσει την Εφεσίους Επιστολή, όλη η Εφεσίους Επιστολή. Την Αϊπαρθενία τη Θεοτόκου την αποκαλύπτει. Διότι λέει αυτή η πύλη είναι κλεισμένη. Μάλιστα. Δεν θα ανοιχθεί. Δηλαδή το γάμο δεν τον ευλόγησε ο Θεός? Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι ευλογημένος ο γάμος. Γιατί? Άλλο είπα. Δεν είχε δικαίωμα. Ότι η Παρθένος δεν είναι σύζυγος του Ιωσήφ. Δεν είχε δικαίωμα δηλαδή η Αγία Μητέρα του Κυρίου? Όχι, που τον προσβάτη, δεν είχε δικαίωμα. Δεν είχε δικαίωμα. Το λέει. Από αυτή την πύλη πέρασε ο ίδιος ο Θεός και δεν επιτρέπεται να περάσει άνθρωπος. Δεν είχε δικαίωμα να... Το λέει ο Εζεκίλ. Δεν είχε δικαίωμα να συνέλθει η Παναγία με όχι, τον Ιωσήφ. Όχι, δεν είχε δικαίωμα. Δεν είχε δικαίωμα. Όχι. Αλλά βγάζουμε αυθαίρετα το συμπέρασμα ότι... Μα το λέει ο Εζεκίλ, δεν το λέω δεν εγώ. Είναι του... Δεν μιλάει για την Παναγία. Δεν για ποιον μιλάει? Για την Αγία Μητέρα του Πατρίου. Ποια είναι, για ποια μιλάει? Εμείς τη μητέρα... Δώστε μια άλλη ερμηνεία. Συγγνώμη, εμείς τη σεβόμαστε περισσότερο από τις σέβεστε εσείς. Εμείς δεν την πλαστιμάμε όπως την πλαστιμάμε. Φεύγετε από το θέμα, κύριε. Όχι, μέσα στο θέμα. Αν να τη σέβουμε. Πέστε μου, ποια είναι αυτή η πύλη από την οποία πέρασε ο Θεός και δεν επιτρέπεται να περάσει άλλος και ο Θεός πέρασε χωρίς να ανοιχτεί η πύλη? Είναι, ποια είναι αυτή η πύλη? Είναι άσχετο με το θέμα μας. Ποια είναι η πύλη, σε ρωτώ? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Άμα είναι δεν ξέρεις. Μα κάθε τι που θα μου πείτε εσείς, άμα... θα το μεταφράσετε. Όποιος, όχι εσείς, οποιοδήποτε. Ναι. Θα μου το μεταφράσει όπως θέλει. Θα το όχι, δεν το μεταφράζω όπως θέλετε. Το μεταφράζω. Αλλά δεν όχι είναι δυνατόν. Ακούστε. Προσωπικά, παραδεχτήκατε κι εσείς. Παραδεχτήκατε κι εσείς ότι εκείνος ο ναός που περιγράφει ο Εζεκίλ σε πολλά κεφάλαια είναι η Εκκλησία, έτσι. Αυτή η πύλη δεν μπορεί παρά να είναι ένα μέλος της Εκκλησίας. Όχι, δεν μπορεί.
Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γέννη... Εάν μπορεί, βρέστε μια άλλη λύση. Πω... Η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων λέει ότι είναι Θεοτόκος. Έρχομαι και σε άλλα χωρία όμως. Ανοίξτε Β5 Λουκά. Να σας πω. Β5 Λουκά. Δεν υπάρχει λόγος σε αυτό το θέμα να κολλήσουμε, διότι... Υπάρχει δεν, λόγος, ούμε διότι πείσεις, πείσεις. Το ξέρω ότι δεν πείθεστε. Γιατί, για να μας ακούνε. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι αλλά δεν πείθεστε, κύριε Κακαβέλα. Όχι, να με πείσετε από εδώ, από την Καινή Διαθήκη. Από την Καινή έρχομαι. Έχει τώρα. Από την Καινή. Έρχομαι από την Καινή. Πέστε Λουκά Β5. Λουκά Β5. Μάλιστα. Ναι. Θα το βρω. Βήτα, πέντε, τέσσερα, μάλιστα. Διαναπογραφή μετά της Μαριάμ, της ηραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, της ήταν έγκυος. Της μεμνηστευμένης αυτό γυναικός, λέει το ναι, κείμενο. Ναι, καλά. Εδώ μην την μιλάμε... είχε πάρει στο σπίτι μετά το όραμα, μετά το όνειρο, μετά το όραμα του Αγγέλου, την είχε πάρει στο σπίτι τη Θεοτόκο. Τι αναφέρει το Ευαγγέλιο. Του Ματθαίου. Λέει ότι την πήρε στο σπίτι. Μη φοβηθεί, λέει, να παραλάβει την γυναίκα σου στο σπίτι σου. Μπράβο. Την πήρε στο σπίτι. Μάλιστα. Και η ημέρα που ο μνήστορ έπαιρνε τη μνηστή του στο σπίτι, θεωρείται η ημέρα του γάμου. Έτσι είναι στο εβραϊκό δίκαιο. Λοιπόν, αφού την πήρε στο σπίτι, έτσι, θεωρείται η ημέρα του γάμου την ημέρα που την πήρε στο σπίτι. Έπρεπε να την ονομάζει μετά όταν κατέβηκαν για να γεννήσει στην Βηθλεέμ, να έπρεπε να την ονομάζει σύζυγο γαμετή. Δεν την ονομάζει σύζυγο γαμετή, την ονομάζει μεμνηστευμένη. Ενώ την πήρε στο σπίτι και η μέρα που έπαιρνε ο μνήστο τη μνηστή στο σπίτι θεωρείται η μέρα του γάμου, εξακολουθεί η σχέση να είναι σχέση μνηστείας, αραβώνων, όχι γάμου, όχι συζυγικής. Εγώ θα αναφέρω κι άλλο χωρίο. Ο Χριστός πάνω από το Σταυρό εμπιστεύτηκε τη μητέρα του στον Ιησού. Αν είχε άλλα παιδιά θα ήταν προσβολή να την αναθέσει στον Ιησού, στον Ιωάννη. Στον Ιωάννη την εμπιστεύτηκε. Εάν είχε και άλλα παιδιά η Παναγία, θα ήταν προσβολή να αναθέσει. Θα σας πω και εγώ το γιατί. Γιατί δεν είχαν εμπιστεύσει ακόμα οι αδερφοί. Δεν είναι θέμα πίστεως. Τα παιδιά, ακούστε, για τα κοσμικά παιδιά έχουν υποχρέωση να φροντίζουν τις μητέρες τους και αν πεις να αναθέσεις σε ένα ξένο άνθρωπο είναι προσβολή για τα παιδιά και για τα κοσμικά παιδιά. Καταρχήν δεν κάνουμε διάλογο. Εγώ τελικά ξέρετε θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι σωτηριακά. Εγώ ένα έχω βγάλει συμπέρασμα από το λόγο του Θεού που μελετάω. Πίστεψε στον Ιησού Χριστόν στη θυσία του με την καρδιά σου. Πίστεψε με την καρδιά σου. Δεν γράφει μόνο και μετά αυτό, το πνεύμα το Άγιο. Η Γραφή γράφει πολλά λόγια που πρέπει είναι να πιστεύουμε. Μα με αυτό. Ξέρετε αυτό τι λέει η Γραφή. Ναι. Ένα γιώτα. Ή αν απορρίψεις και δεν το παραδέχεις, πας κόλαση. Αναβλήτα. Οπότε εγώ δεν απορρίπτω τίποτα από τι λέει ο λόγος. Αλλά εσύ λες ένα μόνο παραδέχεσαι. Πίστεψε στον κύριο Ιησού. Δεν λέω ότι παραδέχουμε. Αγαπητοί που στέκουμε. Τηλεθεατέ, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ζητούμε συγγνώμη, διότι είχαμε υποσχεθεί ότι σήμερα θα ασχολούμεθα με το θέμα της αρπαγής. Ο κύριος Κακαβέλας είχε ορισμένες αντιρρήσεις πάνω στο θέμα της Θεοτόκου και σε άλλα θέματα που εθίγησαν την προηγουμένη εκπομπή και ασχοληθήκαμε με τα θέματα αυτά. Την επόμενη εκπομπή, την επόμενη Δευτέρα που θα είναι παρόν και ο κύριος Μιχαλόπουλος, ο συντολιστής εδώ της εκπομπής, σε Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε και θα ασχοληθούμε με το θέμα της αρπαγής. Χαίρετε, Κύριε.